Τον άμεσο κίνδυνο να υπάρξουν θύματα τις ώρε που τα παιδιά του πηγαίνουν έρχονται στο σχολείο του, εκφράζουν κάτοικοι τη Άνω Άλλη Καρνασού, που τονίζουν ότι εδώ και πολύ καιρό έχουν ζητήσει μέτρα επί τη Μιλτιάδη Καράτζη, τα οποία όμω δεν έχουν ληφθεί. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν παιδιά. Και γονεί που περνάνε το πρωί και οι τροχονόμενε που κάνει από το πεζοδρόμιο έτσι το στόπ και που οι οδηγοί δεν σταματάνε. Δεν τη δίνουν σημασία. Γιατί δεν υπάρχουν διαβάσει. Νταλίκε, φορτηγά και επιβατικά οχήματα που κινούνται μαζικά προ τη βιομηχανική περιοχή τι ώρε που πηγαίνουν ή σχολάνε από το σχολείο τα παιδιά του, χωρί τη λήψη μέτρων εξηγούν, φαντάζουν απειλή και σημειώνουν ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει το κακό. Πολύ, πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορώ να περάσω τα παιδιά. Γιατί έχουν φτιάξει την εθνική την καινούργια και δεν περνάνε τα φορτηγά από εκεί, που έχουν απαγορεύσει και τώρα πάλι, πάλι περνάνε. Και έχουμε θέμα μεγάλο κατάσταση απελπιστική και για το σχολείο και για τα παιδιά και για όλο το κόσμο. Από την έλλειψη μέτρων για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών μέχρι την έλλειψη οποιασδήποτε όπως λένε οι υποδομής, οι κάτοικοι της Άνω Αλικαρνασού λένε με οργή ότι νιώθουν πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Το εκτό σχεδίου μου έχει πει ο ίδιος ο κύριος Αναστασάκης ότι δεν πρόκειται να βάλουμε πέτρα πάνω στον άλλη, ούτε παιδική χαρά, Ούτε διαβάσει στον δρόμο, ούτε το φανάρι που δεν λειτουργεί και τα παιδιά μα περνάνε ανάμεσα σε ανταλίκε. Πρέπει να γίνει το σχέδιο πόλεως. Σίγουρα. Κάτι που δεν είναι στο σχέδιο πόλη, σίγουρα νιώθει απομονωμένο. Παραμένοντα επί δεκαετίε εκτό σχεδίου πόλη, βλέπουν την καθημερινότητά του συνεχώ να υποβαθμίζεται. Υποβαθμισμένοι, είμαστε πλήρω. Οι συγκοινωνίε δεν υπάρχουν όπω πρέπει να υπάρχουν, οι υποδομέ δεν υπάρχουν σωστέ. Υποβαθμισμένοι πλήρω μια ζωή. Δηλαδή, εμεί εδώ πέρα έχουμε μεγαλώσει, μια ζωή είχαμε θέμα εδώ πέρα στην περιοχή. Από τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν έχουν γίνει και του απειλούν, μέχρι την υποχώρηση όπω λένε ενό λόφου που ανάμεσα δεν τον δουν οι αρμόδιοι θα πλακώσει τα σπίτια του. Υπάρχει και ένα κομμάτινο λόφο δίπλα στο σχολείο που έχουμε πει ότι καταραίει και δεν κάνουν τίποτε. Νιώθω ε, απελπισία, ντροπή σαν κάτοικο τη Άνω Αλικαρνασού με τη συμπεριφορά τη ε, Δημοτικής Δημοτική Αρχή. Οι κάτοικοι τη Άνω Αλικαρνασού επανέφεραν το θέμα και του καταβλισμού, που όπω εξηγούν εδώ και δεκαετίε επιβαρύνει την καθημερινότητά του. Λόγω τη αυξημένη εγκληματικότητα από τη μια, αλλά και των συνθήκων που διαμορφώνονται μια ανάσα από τα σπίτια του που στηβάζονται όγκοι σκουπιδιών. Ναρκωτικά, ό,τι θέσει υπάρχουν. Αν περάσετε από το απόγευμα από τον καταβλισμό, αν δεν γίνεται χαμό. Εμπόριο χαμό. Αρσινόμευση δεν υπάρχει, καθαριότητα δεν υπάρχει. Ε, οι τσιγκάνοι μπαίνουν στα σπίτια μας, κλέβουν στις περιουσίες στη, στη βιομηχανική μέσα. Λειτουργούν ανεξέλετα με την ανοχή τη αστυνομία και τη δημοτική αρχή. Ζητώντα να απολαμβάνουν όσα και οι υπόλοιποι πολίτε, οι κάτοικοι τη περιοχή, μπροστά στο ενδεχόμενο μετακίνηση του καταβλισμού σε λίγο πιο νότια θέση, δηλώνουν κάθετα αντιθετή, εξηγώντα πω η πολιτεία θα πρέπει αυτή τη φορά να του προστατεύσει. Εγώ πιστεύω ότι με το μέγαρο που έγινε δίπλα θα, θα μετεγκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά δυστυχώ δεν έγινε τίποτα. Τώρα θέλουν να του πάνε κάπου αλλού χειρότερα, πιστεύω και για αυτού και για μα. Να εσωματωθούν άμεσα στον ιστό τη πόλη και όχι να γίνει εκεί η εγκατάσταση.